Φίλε και φίλοι, μία ακόμα εκπομπή από το πόρταλ του 902.gr θα έχουμε ε, σήμερα. Ε, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα τώρα με αφορμή και την πανδημία, ε, τα μέτρα προστασία στους χώρους δουλειάς, η κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και πώς αξιοποιεί, σε, και αξιοποιεί αυτό το διάστημα η κυβέρνηση για να περάσει, όπως καταγγέλουν τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, μια σειρά αντεργατικά μέτρα. Ήδη υπάρχουν και στα σκαριά από ό,τι λέγεται και από ό,τι έχει επιβεβαιώσει και η ίδια η κυβέρνηση. Και μάλιστα, ακούσαμε και πρόσφατα τον Αρμόδιο Υπουργό να λέει ότι εντός τον Νοέμβρη θα φέρει τα σχετικά νομοσχέδια και για τις εργασιακές σχέσεις, αλλά και για τον νέο συνδικαλιστικό νόμο κλπ. Όλα αυτά τα θέματα έτσι, τα αποτιμούν τα εργατικά συνδικάτα και οργανώνουν τον αγώνα τους. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα τα εργατικά κέντρα της Αττικής και συγκεκριμένα Αθήνας, Πειραιά και Λαβρίου Ανατολικής Αττικής αποφάσισαν απεργία για τις 26 Νοέμβρη. Πρέπει να πω ότι ήδη μια σειρά ομοσπονδίες, συνδικάτα, άλλα εργατικά κέντρα έχουν πάρει αποφάσεις για απεργία και φυσικά τώρα η ημερομηνία έτσι, που προτείνεται είναι για τις 26 Νοέμβρη και βέβαια υπάρχει και ένα πρόγραμμα δράσης μέχρι εκείνη την ημέρα. Πολύ μορφό πρόγραμμα δράσης. φυσικά τα δεδομένα είναι τώρα και το νέο lockdown που έχουμε στην ζωή μας και τις ανακοινώσεις που έγιναν πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό όπου γνωστοποίησε το σχετικό θέμα για όλα αυτά θα, μας, θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Τασκιούλα. Είναι ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία Οικοδόμων και μέλο τη εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ. Καλό σα απόγευμα, κύριε Τασκιούλα. Καλό σα απόγευμα και σε εσά και στου ακροατέ μα. Ε, αγωρατές, αγωρατές ε, θα θέλαμε τώρα να δούμε λίγο το, τα νέα δεδομένα. Mm. Δηλαδή, lockdown και τις σχετικές ανακοινώσεις ε, του Πρωθυπουργού ε, Καταλαβαίνω λέει τα προβλήματα όλα αυτά, αλλά προέχει η ανθρώπινη ζωή. Κανένα δεν θα μείνει μόνο του, κανένα δεν θα μείνει πίσω, κανένα δεν θα μείνει απροστάτευτο. Και εξήγηλε μια σειρά μέτρα ε, έτσι και για τα ε, νοσοκομεία. Βέβαια, το κυρίαρχο τώρα πάλι είναι εδώ η ατομική ευθύνη, αυτά που κάθε φορά ακούμε. Θα ήθελα ένα, ένα, πρώτο σχόλιο, έτσι, πώς πώ τα βλέπετε mm. όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ακούσαμε κι εμεί και, και τι ε, ανακοινώσει και τα περιοριστικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η διασπορά του ε, κορονοϊού. Αλλά έχουμε να σημειώσουμε το εξής, ότι εν μέσω πανδημίας, εν μέσω lockdown, η κυβέρνηση και η εργοδοσία εξαφουλεί μια σφοδρή επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους. Δεν είναι έτσι όπως προσπαθεί να τα παρουσιάσει τα πράγματα. Μια σφοδρή επίθεση που καταρχήν τους μεταθέτει την ευθύνη, το αφήγημα της ατομικής ευθύνης, ότι για αυτή την κατάσταση, φταίνει οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και υπενθυμίζω ότι στο πρώτο κύμα του κορονοϊού, στο πρώτο lockdown, στην καραντίνα, η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι αναγκαία τα, περιοριστικά μέτρα και η καραντίνα για να πάρει μέτρα να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Περάσαν 7-8 μήνες, δεν έγινε τίποτα. πάλι στην ίδια κατάσταση και ακόμα χειρότερη είναι το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν είδαμε καμία επίταξη Τη ιδιωτική υγεία, δεν είδαμε αύξηση των μονάδων εντατική θεραπεία, δεν είδαμε προσλήψει γιατρών. Στα λόγια, είδαμε πολλά. Είδαμε mm. πολλά ότι έχουν γίνει, αλλά η πραγματικότητα, επειδή ε, πηγαίνουμε και μέσα σε χώρου και σε νοσοκομεία και τα λοιπά. Ε, και εμεί εδώ ζούμε, δεν ζούμε αλού, ξέρουμε η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Αν, Ανταυτού η κυβέρνηση έκανε άλλε επιλογέ, τι επιλογέ δηλαδή που απαιτούσε. Ο μεγάλο κεφάλαιο, στον τουρισμό, στις μεταφορές. Ε, άνοιξε τον τουρισμό το καλοκαίρι, χρειαμολογούσε και όλα πήγαιναν καλά και είμαστε εδώ στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, πάλι με άθλια κατάσταση στα νοσοκομεία και όχι μόνο αυτό. Η κυβέρνηση εξαπολύει μια εφόλη τη σύλλης επίθεση Απέναντι στην εργατική τάξη, επαναλαμβάνω, εν μέσω πανδημία, εν μέσω lockdown. από τη μία λέει ότι ενδιαφέρεται για τη ζωή των εργαζομένων και απ' την άλλη επιτίθεται στη ζωή των εργαζομένων. Δηλαδή, τώρα έχουμε το νόμο για τι εργασιακέ σχέσει, για τη ε, ε, διάλυση του οκτάωρου. Αυτό που είχε στόχο η εργοδοσία, που έχει πάντα χρόνια προσπαθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο, το αμφισβητήσει στην πράξη τον εργάσιμο χρόνο εργασίας. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση με, το, με πρόσχημα, με εργαλείο την πανδημία να καταργήσει ε, το οχτάωρο, να δώσει απλήρωτες υπερορίες. Αυτό είναι ε, στην εργοδοσία. Ποιον θίγουν, ποιον χτυπάνε αυτά και χτυπάνε τη ζωή των εργαζομένων. Έχουμε τον πτωχευτικό κώδικα, δηλαδή έναν κώδικα, έναν νόμο για να αρπάζουν πιο εύκολα το σπίτι του εργαζόμενου, να το βάζουν στο χέρι οι τράπεζες τα διάφορα κοράκια και κατασκευαστές και τα λοιπά. Ποιον χτυπάει αυτό. Δεν χτυπάει τη ζωή του εργαζόμενου. Ε, και υπηρετεί τα συμφέροντα το λίγων. Έχουμε μέτρα καταστολή. απαγόρευση διαδηλώσεων, περιορισμό διαδηλώσεων, απαγόρευση ε, και περιορισμό της απεργίας. Έρχονται και τη συνδικαλιστικές δράσεις, έρχονται με αυτό που λένε και μέσα στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Είναι ένα πακέτο και από μια αποψή είναι και λογικό, γιατί όταν έχουν να υλοποιήσουν μια βαθιά αντεργατική πολιτική, θα υλοποιήσουν και σκληρά μέτρα καταστολής. Είναι λογικό, λέω, για αυτούς, έτσι όπως το... Λέει, το, έτσι άρα. Το, βαφτί, το βαφτίζει εξυγχρονισμό. Ναι, δηλαδή, εξυγχρονισμό. λέει, ένα νέο συνδικαλιστικό νόμο που διορθώνει τι τις του παρελθόντος. Εντάξει, mm. τα κακώ ε, κείμενα, γιατί να διαφωνήσουμε, λέει, είναι επιταγή των ε, καιρών ακούμε ηλεκτρο... ηλεκτρονικό ηλεκτρονισμό... θα μπει στη ζωή μα. Εντάξει, ξέρετε, ακούγονται ωραία, ειδικά στα νέα παιδιά. Αλλά ακούγονται τον οι... ηλεκτρονικό ούτε, τρόπο αυτό δεν είναι άναξα καλά. Εμπειρία, αλλά θα θέλαμε έτσι λίγο να το δούμε πιο αναλυτικά με την ηλικία σα. Για τον, για τον ηλε... ηλεκτρονική δημοκρατία, θα το πω έτσι. Για τον ηλεκτρονικό τρόπο, τα βλέπουμε αυτέ τι μέρε με αυτό το χάλι που γίνεται στην, ναι. <laughs> στην Αμερική. Στι ΗΠΑ. Δεν μπορούν να, να βγάλουν άκρη. Ε, ποιον ναι. θα έχουν ε, πρόεδρο, πρόεδρο την ε, ΕΠΑ αύριο ε, με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, με τις επιστολικέ ψήφους εμείς τώρα είδη έχουμε διατυπώσει τις ε, θέσεις μας και ε, ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο χειραγώγησης ε, των εργαζομένων κτλ αλλά ας πάμε στο, στον εξορθολογισμό, αυτό που λέει η κυβέρνηση στον ναι. εξορθολογισμό και τέτοιο λέμε ότι έχει πέσει πολύ εξορθολογισμός, πολύ εξορθολογισμός μόνο όσον αφορά τα εργατικά δικαιώματα, τις κατακτήσεις, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και απ' την άλλη δεν βλέπουμε κανέναν εξυγχρονισμό, κανέναν εξορθολογισμό σε αυτά που, πρέπει, που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι. Σας λέω ένα παράδειγμα. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη ένας άνεργος σήμερα, εν μέσω πανδημίας, να έχει εισόδημα. Mm. Να έχει εισόδημα. Δεν μπορεί ούτε, όχι μόνο να μπει στο Ταμείο Ανεργίας δεν μπορεί, γιατί το λέω με απλό παράδειγμα να το καταλάβει ο κόσμο. Γιατί οι προποθέσει είναι αυτέ που ίσχυαν και όταν είχε πολλή δουλειά mm -hmm. ε, εδώ στην Ελλάδα, που δούλευαν όλοι, κολούσαν τα ένσημά του, μπορούσαν μετά να μπουν στο ταμείο ενεργεία ε, κτλ. Τα Σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει περάσει μια δεκαετή μεγάλη οικονομική καπιταλιστική κρίση. Πάλι κρίση είμαστε. Σήμερα παρόλα αυτά, εκεί ε, mm -hmm. ο εξορθολογισμός και ο εξυγχρονισμό κυβέρνηση είναι συμπίεση προ τα κάτω για του Και τους μάλιστα εποχιακού, όπω είναι ο επισυντισμό, του ο τουρισμό και τα ξενοδοχεία. ξενοδοχεία κτλ. Δεν υπάρχουν απολύσει, σωρία απολύσεων μέσα στου χώρου δουλειά. Επειδή ένα εργαζόμενο πάει να σηκώσει κεφάλι για να ζητήσει τα δεδουλευμένα του, δεν σα λέω εγώ να ζητήσει αυξήσει που και αυτό ε, πάνω στο μεροκάμα. Εκεί γιατί δεν υπάρχει κανένα εξορθολογισμό και όταν πάει να βρει το δίκαιο του ε, ο εργαζόμενο. Και για μέτρα προστασίας, σύγχρονο θέμα. Και είναι κριστές. Ο εξορθολογισμό δεν πρέπει να υπάρχει στα μέτρα προστασία αυτή την περίοδο. Συνέχεια, ναι. αλλά πούμε για αυτή την περίοδο. Τώρα εν μέσω διασποράς του κορονοϊού και τα λοιπά που στηβάζουν οι εργαζόμενοι, ας ξεκινήσουμε από το πρωί, που πηγαίνουν σαν σαρδέλες ναι, με τα λεωτρία, ναι, ναι. τα μέσα μεταφοράς, εκεί που βλέπει ο υπουργό. Ο... Η γεννή λεωφορεία, όπω είπε, δεν μπορώ να γεννήσουν. Ναι, είναι άδεια τα λεωφορεία. Ναι. Όλοι όλοι τα, τα, τα βλέπουμε και τα ζούμε γεμάτα. Ο κύριο Υπουργό τα βλέπει άδεια και όλα πάνε καλά. Α πιάσουμε λοιπόν από το πρωί που πηγαίνουν σαν σαρδέλε στη δουλειά του. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο με αραιά δρομολόγια κτλ. Ό,τι έχουμε ζητήσει, ό,τι έχουμε απαιτήσει, τα έχουν κάνει στην άκρη και δεν τα ε, ε, υλοποιούν στου χώρου δουλειά μέσα που επίσης πάλι είναι ίδια τα πράγματα και η κυβέρνηση αμήνεται στεναρά ή παλεύει στεναρά να μην πληρώσει ε, κόστος ο, 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 ο μεγάλος μονοπωλιακός ε, όμιλος να μην είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τους εργαζόμενους επαναλαμβανόμενα ε, τεστ με, την, με το κόστος να πηγαίνει στην εργοδοσία και το κράτος και έτσι φτάσαμε ε, που φτάσαμε σήμερα εδώ. Εν μέσω λοιπόν αυτής της κατάσταση, η κυβέρνηση θα έχει βγάλει όλα ε, τα όπλα τη και χτυπάει τους εργαζόμενους καταστολή, ε, εργασιακέ σχέσεις, εισόδημα. Αν σα πω τώρα, επειδή μου είπατε και για, για τα μέτρα χθε που εξήγησαν. Θυμάστε το Μάρτι, όταν ε, εξα... έλεγαν τα μέτρα για τον κορονοϊό και για τι θα πάρει ο εργαζόμενο και τα λοιπά. Δεν μπαίνω ακριβώ σε αυτό. Που λέγανε ότι είναι δικαιούχοι τη στήριξη ή της αναστρο... Και αυτοί που είχαν βγει σε απόλυση, είχαν απολυθεί κατά το προηγούμενο διάστημα, κατά τι προηγούμενε, αν θυμάμαι καλά, 10-15 μέρε κτλ. Τώρα οι απολύσει που υπήρχαν πριν από λίγε μέρε, έστω και μία μέρα πριν, έχουν μείνει μετέωρε στο έλεος του Θεού. Αν έχουν την τύχη να έχουν τι προποθέσει να πάνε να πάρουν αυτά τα ψίκουλα Μάλιστα. του επιδόματο ανεργία, τα 460 ευρώ. Άρα η πολιτική που ασκείται είναι βαθιά ταξική. Και μία απάντηση υπάρχει τώρα. Αυτά μα κάνουν εν μέσω καραντίνα, εν μέσω πανδημία. Έτσι μα επιτίθονται. Και εμεί πρέπει να απαντήσουμε απεργία. Με οργάνωση, της απεργίας, τις 26 του Νοέμβρη, με τις πρωτοβουλίες που έχουμε μπροστά μας για την υπεράσπιση της υγείας, για την υπεράσπιση του εισοδήματός μας, για, για όλα τα δικαιώματά μας. Υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουμε καθορίσει ως πλαίσιο πάλις, που είναι για τούτη την περίοδο. Δεν είναι για να τα αφήσουμε για μετά, ε, γιατί και το μετά θα είναι πιο δύσκολο. Μάλιστα και πιο δύσκολο και με βάση και, ναι. και αυτά που καταλαβαίνουμε εμείς και με βάση και αυτά που λένε και οι υπεύθυνοι τη σημερινής κατάστασης. Ένα ερώτημα που προκύπτει, θα το έχετε ακούσει κατά κόρον, κύριε Τασκούλα, και στους χώρους δουλειάς και γενικότερα να παράγεται, είναι ότι μήπως τώρα μπροστά σε αυτή την πανδημία πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτη, εργάτες, εργοδότες, κράτος, κόμματα, φορείς, συνδικάτα, να γίνουμε όλοι μια αγροθιά; να περάσουμε αυτό το, αυτή, το, αυτό το γκάβο και αυτό, αυτή η υπεύθυνη στάση θα είναι και για άλλα θέματα στο μέλλον που μπορεί να είναι και με, με άλλα, με αφορμή άλλα θέματα πέρα από πανδημία και σε άλλα προβλήματα που ενδεχομένω να μας ταλανίσουν ε, κτλ. Ε, δηλαδή, μήπω τώρα είναι, πρέπει να, να χαμηλώσουμε τον πύχη των απαιτήσεων, να δούμε όλη τη μεγάλη εικόνα και να μην βλέπει ο καθένα τώρα το κουτάκι του, τη διεκδίκησή του, το ένα, το άλλο, ξέρετε, αυτά, αλλά να δούμε έτσι, και όλοι μαζί να βάλουμε οι, πλάτη. Τι λέτε. Οι μεγάλοι εργοδότε και το κεφάλαιο βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Δεν βλέπουν τα συμφέροντά του. Τα συμφέροντά του βλέπουν. Αλλά πόση πλάτη να βάλουν οι εργαζόμενοι, Πόσο να αποδεχτούν αυτό το δίλημα που λέει καθίστε στα αυγά σα, χαμηλώστε τις ε, ε, απαιτήσει σας και υπάρχει ξέφατο μπροστά. Αυτό το έχουμε ακούσει ε, ε, να, να ξεκινήσω την τελευταία δεκαετή κρίση που έλεγαν ε, κάντε mm. κράτη, να πάω παραπίσω με τους ειδικούς τόκους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα ε, αυτή της αποδοχής αυτού του διλήμματος ότι όλοι μαζί και να μην, κάνουμε, ε, να μην κάνουμε αγώνες. Αυτό είναι μια συνένεση που θα ευνοήσει τελικά ποιον. Τι έχει δείξει μέχρι τώρα πείρα των εργαζομένων. Ότι κάθε φορά που υποτάσσεσαι σε αυτό το δίλημα και λες άντε να βάλω και πλάτη και να πάω λίγο παραπέρα, κάθε φορά βγαίνει σκαμένος. Βγήκαμε χαμένοι γιατί χάσαμε τις συλλογικέ συμβάσει εργασία. Εμεί δεν βγήκαμε. Εμεί τα... Ε, το πλαίσιο πάλι που έβαλε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα ε, προσπαθούσε τα αντίθετα να πει. Αλλά αυτό που επικράτησε μέσα στο εργατικό κίνημα σαν αντίληψη, σαν φόβος κάτω από το, την ανεργία, την απόλυση κτλ. Τι έφερε ως αποτέλεσμα. Να χαθούν οι συλλογικέ συμβάσει εργασία, να μειωθούν οι μισθοί, να γενικευτεί η μερική απασχόληση, να γίνουν λάστιχο όλες οι εργασιακέ σχέσει. Να ε, η νεολαία, να, να δουλεύει, εφόσον δουλεύει, σε ένα εντελώς διαφορετικό εργασιακό ε, επίπεδο. Και τι ζητάνε τώρα οι εργοδότες, τι ζητάει ο ΣΕΒ, ζητάει η ΕΜΑ, ακόμα περισσότερο. Υπάρχει πουθενά σταματημός στην ε, αδιφάγα, να το πω έτσι, ε, του, του ΣΕΒ την όρεξη για περισσότερο κέρδος. Μα, ε, αυτή είναι η στόχευσή τους. Ε, αυτά είναι τα καλέσματά τους προς την κυβέρνηση και η κυβέρνηση και η σημερινή και η προηγούμενη τις δικές σου παραγγελίες. Ναι. Ε, ε, ε συνδικαλιστικό αφή... για την απεργία, για διαδηλώσεις, mm -hmm. ε, απαγόρευση mm -hmm. συνδικαλιστικής δράσης είναι το πακέτο yeah. πάει πακέτο. Να το... Επειδή υπάρχει παθήκη για τις διαδηλώσεις, τώρα ακούσαμε σήμερα και τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει και για, το, για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Δηλαδή ότι φέτος όχι, λέει παιδιά, τέτοια κατάσταση. Πρέπει να δείξουμε μια υπευθυνότητα. Ε, του χρόνου εδώ ήμασταν, να τα γιορτάσουμε όπω πρέπει και τα λοιπά. Αλλά φέτο, λόγω τη ιδιαιτερότητα. Τώρα εντάξει. Ας... Ναι. Αν μπορούσαν, να το λέγανε κάθε χρόνο. Θα βρίσκαμε μια δικαιολογία. Όχι τώρα, παιδιά. Ε, και τα λοιπά. Τώρα έχουν τον, την πανδημία και αξιοποιούν την πανδημία <Συσχε> για να μπλοκάρουν τις αντιδράσεις των εργαζομένων. Αντικειμενικά, αυτή η πορεία του Πολυτεχνείου, με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, δεν, δεν έχει μόνο αντιπολεμικά χαρακτηριστικά, αντιμπεριαλιστικά, αντινατολικά κτλ. Είναι μια πορεία που βάζει στο επίκεντρο, εν μέσω, ε, όλο το πλαίσιο πάλις των εργαζομένων. Και πότε να τα φωνάξουμε και πού να τα πούμε, Ναι. Και πώς Α. θα ακουστούν όλα αυτά, Ποιο θα εκφράσει τα, 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 τα αιτήματα των εργαζομένων, Ποιο θα εκφράσει αυτό που πρέπει την πορεία που πρέπει να φτάσουν, το τέλος, μέχρι το τέλος που πρέπει να φτιάξουν οι εργαζόμενοι, αν δεν βγούμε και να το κάνουμε εμείς. Ναι. Ε, θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Τασκιουλά, ε, ολοκληρώνοντας έτσι, παδίζοντας προς το τέλος αυτής της συζήτηση. Ε, γιατί να παίρνουν τέτοια μέτρα. Έχουν ανάγκη, αφού τα έχουν, λέει ο κόσμος, τα έχουν όλα δικά τους. Δηλαδή τώρα, ποιο περιορισμό των διαδηλώσεων, ποιο δικαίωμα της απεργίας, αφού ότι θέλουν, λέει, αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το πεπόνι. Έτσι. Μήπω είμαστε και λίγο υπερβολικοί, μήπω δημιουργούμε ένα τόρο κάτω από μια κεκτημένη ταχύτητα αντίδραση και φόβου, αλλά μήπω δεν είναι και τα πράγματα και τόσο τραγικά και τα λοιπά. Και γιατί να το κάνουν στο φινάλε, λέει, μόνοι του είναι. Ε, παιδιά, λέει, ότι θέλουν. Αυτά ακούμε συνήθω κατά κόρον στι συζητήσει που γίνονται και, θα, 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 θα και, εσείς, και τα πράγματα θα έχετε ακούσει κι εσεί οπωσδήποτε κτλ. Τι είναι αυτό που θα θέλατε να πείτε, να παίρνει κάποιο μέτρα απλώς για να τα παίρνει για να δικαιολογεί ότι κάνει και δουλειά προς τον κόσμο ότι παράγει ένα νομοθετικό έργο χωρίς να έχουν κανένα αντίκρισμα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας σοβαρός ή άνθρωπος που καταλαβαίνει, εργαζόμενος που καταλαβαίνει τα βασικά να το πιστέψει. Όταν παίρνει κάποιο μέτρα έχει και μια προσδοκία να φέρουν αποτέλεσμα. Το ελάχιστο, το λίγο παραπάνω ή το, το απόλυτο. Άρα, λοιπόν, ας το πάω εγώ από την ε, ανάποδη. Όταν παίρνει μέτρα η εξουσία κεφαλαίου με τις κυβερνήσεις, τα κόμματα, τα αστικά, με τις, δυνάμεις του μέσα, με τις δυνάμεις τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, τους ανθρώπους τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, υπάρχει μια αιτία. Παρόλο που φαίνονται δυνατοί, παρόλο που φαίνονται να πηγαίνουν καβάλα στο άλογο, ότι μπορούν να τα σαρώσουν, είναι και στριμωγμένοι. Είναι στριμωγμένοι γιατί ξέρουν ότι από κάτω μια δυσαρέσκεια σιγοβράζει, μια αγανάκτηση σιγοβράζει και είναι ακόμη περισσότερο ανήσυχοι γιατί ξέρουν ότι υπάρχει και, υπάρχουν ταξικά συνδικάτα, υπάρχει το ΠΑΜΕ που προωθεί μια στρατηγική μέσα στο εργατικό κίνημα που λέει okay. ότι εδώ η κοινωνία μας είναι ταξική mm -hmm. δεν έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα δεν μπορούν όλων να υπερατηθούν τα συμφέροντα ή τα δικά μας θα υπερατηθούν ή των τον, ε, τον αλλωνών, των λίγων και παλεύει με όλες τις δυνάμεις αυτός ο, ο, ο πόλος, πώς να το πω μέσα η συσπήρωση σωματείων σε ταξική κατεύθυνση μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα να, οι εργαζόμενοι να, να βρεθούν στο δρόμο του αγώνα στο δικό τους δρόμο και όχι στο δρόμο που προτείνουν ε, οι δυνάμεις το, της πλουτοκρατίας, να βρεθεί σε αυτό το δρόμο για να μπορούμε να... Αυτό βλέπουν. Ξέρετε, οι καπιταλιστές είναι πολύ, σε αυτά είναι πολύ, τα στο, στο φτερό, στον, στον αέρα, αέρα. Και ξέρουν και ξέρουνε ποιος είναι ο κίνδυνος. Αλλιώς, αν δεν είχαν κανένα κίνδυνο, δεν θα παίρνουν Μισή. μέτρα καταστολής. Και επίσης ξέρουν, επειδή παίρνουν όχι μόνο μέτρα καταστολής, παίρνουν και οικονομικά μέτρα. Ξέρουν ότι ε, από εκεί που βγαίνει το χρυσό, το να το πω το, το, το χρυσάφι, από εκεί που βγαίνει το κέρδος, είναι από την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Άρα πρέπει και εκεί να πάρουν μέτρα, να μειώσουν το μισθό, να ε, απαλλαγούν από το από την ασφάλιση να απαλλαγούν από όποια υποχρέωση κατάκτησε Μα, με αίμα το εργατικό κίνημα. Πάντα είναι διαρκής αυτός ο αγώνας μέχρι να υπάρξει τελειωτική νίκη. Και την τελειωτική νίκη εμείς την πιστεύουμε, την παλεύουμε και θα την κερδίσουμε έτσι που να μπορούν οι εργαζόμενοι να ζήσουν με βάση όλο τον πλούτο που παράγουν. Συμπερασματικά, κλείνοντας, τι θα βάλετε ως ως να ε... ώρα. Τώρα είναι η ώρα του αγώνα. Αυτό είναι ο τίτλος. Τώρα είναι η ώρα της επιτυχίας της πανεργατικής απεργίας της 26 του Νοέμβρη. Έχουμε ευθύνη όλοι εμείς που βρισκόμαστε στα συνδικάτα κάθε καλοπροαίρετος ε, ε, μέλος διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστής που καταλαβαίνει ότι εδώ η κατάσταση δεν πάει άλλο. Κάθε εργαζόμενος που βλέπει και καταλαβαίνει ότι ε, μέχρι πριν από μερικές μέρες η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της στοχοποιούσαν τα παιδιά μας που ήταν στο σχολείο και λέγανε μέτρα προστασίας ε, κτλ. Και, και τώρα τους κλείσαν το σχολείο γιατί είναι ε, επικίνδυνο γιατί εκεί πέρα κολλάει ο κορονοϊός, ε, υπάρχουν μάλλον διασποράς του κορονοϊού Όλος, κάθε άνθρωπος που μπορεί να καταλάβει ξε, ξε, λίγοντας το κουβάρι από ένα στοιχείο να το ξετυλίξει όλο το κουβάρι και να δει ότι όλα έχουν μια κοινή αφιτερία μια κοινή αιτία όλα τα προβλήματα για μας τους εργαζόμενους και αυτή την αιτία να πολεμήσει εμείς είμαστε εδώ δίπλα θα σταθούμε στους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι πρέπει να σταθούν δίπλα στον αγώνα που όλοι έχουμε ανάγκη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.